Στα γραφεία του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λεμεσού μετέβη λίγο μετά το μεσημέρι ο δικηγόρος της οικογένειας του ατυχού βρέφους που απεβίωσε την περασμένη Δευτέρα λόγω γρίπης Α. Η οικογένεια καταγγέλει μέσω του δικηγόρου της ιατρική αμέλεια για το θάνατο του 20μηνου παιδιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δικηγόρος ζήτησε από την αστυνομία τη διερεύνηση των συνθήκων, κάτω από τις οποίες το αγοράκι έχασε τη ζωή του και το ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών αδικημάτων στη βάση των αποτελεσμάτων της νεκροτομής που διενεργήθηκε στη Σωρό του και κατέδειξε ότι ο θάνατος του προήλθε από πνευμονία και συψεμία συνεπία της γρίπης Α. Οι τραγικοί γονείς αναμένεται να βρεθούν στα γραφεία του ΤΑΕ Λεμεσού για να δώσουν καταθέσεις στις επόμενες ημέρες. Στο μεταξύ, σε Ιερό Ναό της Λεμεσού γράφτηκε σήμερα ο τραγικός επίλογος για το άτυχο αγοράκι. Η γρίπη Α οδήγησε κατά δεκάδες παιδιά και βρέφη στο παιδιατρικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, προκαλώντας το απόλυτο χάος. Μέχρι και ο παιχνιδότοπος μετατράπηκε σε θάλαμο νοσηλείας, ενώ τα τετράκλινα δωμάτια έγιναν εξάκλινα για να χωρέσει το αδιαχώρητο. Από 30 θέσεις αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται πέρα των 45 παιδιών στο τμήμα. Σύμφωνα με τον διευθυντή του νοσηλευτηρίου Χρήστο Νικολάου, έχουν πάρθει μέτρα για αντιμετώπιση της κατάστασης. Έχουμε τη γρήπη, την άλφα και την έξαρση της. Βρήκαμε λύσεις, βρήκαμε εύκολα κρεβάτια και ψεσινών ή γκάρι το οποίο δεν ήταν αναμενόμενο. Έτσι σήμερα το πρωί μεριμνήσαμε να μετακινηθούν μεγάλος αριθμός από τη συνέχεια στην νεαρά φοιτητικής μας και να πάθουν στους θαλάμους πάνω ανεξάρτητα για να μπορούν να αντιμετωπίσουν την έξαρση το οποίο είχαν. Γιατροί και νοσηλευτές έφτασαν στα όρια τους, ενώ κάνουν λόγο ακόμη και για ακατάλληλες συνθήκες περίθαλψης λόγω του αδιαχώρητου.